θέλω να πάμε στον κύριο Παπανικολάου και με την βοήθεια των συναδέλφων από το Control να δούμε το πρώτο πακέτο φωτογραφικού υλικού που αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και τα τουριστικά πούλμαν. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Παπανικολάου μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή έχει δώσει τον παλμό αυτής της πόλης. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στις φωτογραφίες. Εδώ πέρα βλέπουμε την Λεωφόρο Κνωσού και την κάθοδο προς τη Λεωφόρο Κνωσού. Από την Εθνική κατεβαίνοντας προς τη δούμε όλη τη φωτογραφία. Κνωσού. Και έχουμε πει ότι αυτό εδώ πρέπει να μπει ένα σήμα στο τέλος του δρόμου. Ο δρόμος μπροστά είναι η Κνωσού. Καθώς κατεβαίνουμε από το Εθνικό, δεν υπάρχει σήμα. Πάνω δεξιά υπάρχει σε κόκκινο κύκλο, το οποίο είναι μουτζουρωμένο από διάφορους φανατικούς οπαδούς ομάδων. Οπότε αυτό δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, γιατί την τελευταία στιγμή αυτό στρίβει αριστερά. Εγώ είμαι στο λεωφορείο μέσα ακριβώς πίσω και παραλίγο να γίνει δυστύχημα, να γίνει τρακάρισμα. Και δηλαδή, μιλάμε για έναν δρόμο που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Είναι ένα κομβικό σημείο στο ύψος της Λεωφόρου Κνωσού. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο αρχαιολογικό μουσείο, στο πάρκινγκ του αρχαιολογικού μουσείου. Στη μέση-μέση έχει παρκάρει κάποιος, κάποια, δεν ξέρω ποιο είναι, είναι οικιαζόμενο αυτοκίνητο, το οποίο παρόλο που πάρει στο σήμα, αυτός πήγε και το βρήκε βολικό, το κλείδωσε, το έφυγε και πήγε για τη βόλτα του. Ο σύνδεσμος τουριστικών, ιδιωτικών τουριστικών λεωφορείων έδωσε χρήματα και πλήρωσε και έβαλε σήματα φέτος, τα οποία γράφει bus, tourist bus, parking only, το οποίο έχει βοηθήσει στην κατάσταση. Υπάρχει αυτό ακόμα το πρόβλημα των παράνομων παρκαρισμένων αυτοκινήτων, αλλά ευτυχώς έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά την παρέμβαση των ιδιωτικών τουριστικών λεωφορείων. Και εδώ στις φωτογραφίες, αν μπορούμε να τις δούμε ολόκληρες, βλέπαμε στην προηγούμενη φωτογραφία. Εδώ είναι, εδώ είναι πώς είναι φέτος. Όπως είναι φέτος, ναι. Το πάρκινγκ του Αρχαιολογικού έχει Μουσείου. Έχει γίνει σήμανση μετά από κοινότημά μας με τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και των ξεναγών φυσικά, να γίνει διαγράμμιση που να γραφτεί το bus. Να γίνει καινούρια σήμα στην οποία γράφει Tourist Bus Parking Only. Οπότε οι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να παρκάρουν φέτος είναι πολύ λιγότεροι και ευτυχώς το σέβονται σε μεγάλο βαθμό. Πάντως νωρίτερα είδαμε γιοταχή να είναι μέσα στο. Ναι, χώρο. Αυτό ήταν πριν γραφτεί το bus. Είναι φέτος πάλι, αλλά είναι λίγο πιο νωρίς. Οπότε εδώ έχουμε τη διαφορά το πριν και το μετά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Βλέπουμε, εξακολουθούμε να βλέπουμε το πάρκινγκ. Εκεί του... χωράνε 7 λεωφορεία. Λοιπόν. Εδώ είναι στην Κνωσό. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι η στάση του αστικού λεωφορείου στην Κνωσό και είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο το οποίο ίσα ίσα που βλέπετε χωράει ένας ή άντε δύο το πολύ άτομα να περάσουν. Όλοι οι υπόλοιποι περνάνε περπατώντας αναγκαστικά μέσα στον δρόμο γιατί δεν χωράει. Πίσω μας είναι το πάρκινγκ του αστικού λεωφορείου, μπροστά είναι ο χώρος αρχαιολογικός. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, δίπλα στο πάρκινγκ τουριστικών λεωφορείων, δεν υπήρχε σήμανση. Δεν υπήρχε, είχε φθαρή η σήμανση. Με αίτημά μου στον κύριο Αναστασάκη, ο κύριος Αναστασάκης έστειλε ένα συνεργείο του Δήμου, παρόλο που δεν υποχρεούται ο Δήμος, γιατί αυτό ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, και ο Δήμος Ηρακλείου έκανε ξανά καινούργια διαγράμμιση, ξανά έγραψε μπας όπως προηγουμένως, και αυτό το χάος έχει περιοριστεί πάρα πολύ τώρα. Αυτό είναι πριν δύο μήνες. Μάλιστα. Πριν ένα μήνα έγινε διαγράμμιση και έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτή πάντως είναι η εικόνα, ας πούμε, στο πάρκινγκ της Κνωσού. Είναι το απόλυτο χάος. Σε μια ημέρα αιχμής που πραγματικά αποτυπώνει το απόλυτο χάος. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Είναι το ίδιο, ίδια μέρα, από διαφορετική γωνία. Τα τουριστικά λεωφορεία είχαν δυσκολευτεί πάρα πολύ να φύγουν γιατί πήγαν και παρκάραν οι άλλοι και δεν πάνε. Εδώ είναι στην λεωφόρο Κνωσού, το οποίο σε κάθε κυκλικό κόμβο υπάρχει το stop. Το οποίο το stop δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης. Μπορεί να μπει το τρίγωνο. Γιατί κάθε τουρίστας ο οποίος κάθεται πίσω μας λέει: γιατί δεν σταματάει απόλυτα το αμάξι όπως σταματάνε στη χώρα μας, μόνο εδώ απλώς φρενάρεται. Γιατί υπάρχει φυσικά η μικρή κυκλοφορία από δεξιά ή αριστερά. Οπότε το λογικό είναι να φρενάρουν, να μην σταματάνε ακριβώς, αλλά να επιβραδύνουν. Οπότε και βλέπουμε, η σήμανση θα βλέπουμε, μπορούσε να αλλάξει. Κύριε Παπανικολάου, πόσα είναι τα κακώς κείμενα περιμετρικά της πόλης του Ηρακλείου σε μια πόλη που το ιστορικό της κέντρο είναι κλειστό. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πλέον σε όλη την έκταση του πολεοδομικού συγκροτήματος και επειδή εδώ ένας τηλεθεατής κάνει διόρθωση στον κύριο Μαγκουσάκη, ο Δήμος λέει του Ηρακλείου με την τελευταία απογραφή είναι 189.000, το πολεοδομικό συγκρότημα πάνω από 210.000. να τα πούμε όλα. Μιλάμε για μια πόλη 200.000 και εδώ βλέπουμε το πώς είναι η κατανομή σήμερα. Τώρα, ναι. Όπως έγινε τώρα, μετά την κοινή πρότασή μας, ξεναγών και ιδιοκτητών και οδηγών τουριστικών λεωφορείων, αυτή είναι η σωστή θέση.
η οποία έχει γίνει απόλυτη σήμανση και μάλιστα με δικό μας αίτημα έχει μπει και μια κάμερα σε αυτό το ύψος, η οποία περιμένουμε να συνδεθεί, στην οποία θα υπάρχει μια εφαρμογή, την οποία ο ξεναγός, καθώς κατεβαίνει, θα μπορεί να μπαίνει σε αυτήν την εφαρμογή και να βλέπει αν υπάρχει χώρος ώστε να σταθμεύει το λεωφορείο χωρίς υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν. Επίσης, με δικιά μας παρέμβαση, μας έχει παραχωρηθεί για δεύτερη χρονιά από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ένας χώρος να, αυτά τα λεωφορεία που περισσεύουν να σταματάνε να σταθμεύουν στο λιμάνι σε 24 θέσεις, σε δύο διαφορετικά σημεία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι πριν οριοθετηθεί το θέμα της στάσης των λεωφορείων που ήταν επιβατικά αμάξια, πριν μπουν τα καινούρια σήματα που μπήκανε, το χάος που επικρατούσε, τα οποία φέρνανε σχολικά. Φέρναν τουρίστες και δεν υπήρχαν χώρο για τα τουριστικά λεωφορεία να σταματάνε. Μάλιστα. Κύριε Δασκαλά. Ναι, κύριε Μαγκουσάκη. Να κάνω μια επισήμανση. Είναι δυστυχώς απορίας άξιο πόσο εύκολο είναι οι δημοτικές αρχές να συμβουλεύονται τους φορείς και επαγγελματικές ομάδες οι οποίες ζουν καθημερινά τα προβλήματά τους και το πρόβλημα αυτό το συγκεκριμένο από τη δική τους σκοπιά. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ακούν τη γνώμη τους. Είδα πριν το βίντεο που την εικόνα που έδειξε ο κύριος Παπανικολάου που σας έφερε με την Κνωσό. Ξέρετε πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό με την Κνωσό. Μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή το έχουμε πει τουλάχιστον 6-7 φορές. Είναι ακριβώς. Τόσο δύσκολο λοιπόν οι τοπικοί άρχοντες να σκύψουν λίγο το κεφάλι για το χρυσό που μας φέρουν αυτοί οι τουρίστες και ζούμε είτε έμεσα είτε άμεσα όλοι μας από τον τουρισμό. Είναι τόσο απλά. Δυστυχώς όμως τα κάνουμε τόσο δύσκολα στην πόλη μας. Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο. Πρωτού συνδεθούμε με την πλατεία Κορνάρου και τη Γεωργία τη Μακάκη. Η Γεωργία Μακάκη με το φακό της εκπομπής βρέθηκε στα λεγόμενα δύσκολα σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Θα σας αναφέρω, νομίζω θα συμφωνήσετε απόλυτα. Αυτός ο πολυπεριβόητος κυκλικός κόμβος πριν το γνωστό πολυκατάστημα στα 62 Μαρτύρων που έχει γίνει αιτία για να μπλοκάρει ο πιο δύσκολος δρόμος της πόλης του Ηρακλείου και να μπλοκάρουν βεβαίως και όλοι οι δρόμοι περιμετρικά. Πάμε να δούμε τι κατέγραψε ο φακός της Crete TV και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με την πλατεία Κορνάρου. Υπάρχουν κάποια πολύ δύσκολα σημεία στο Ηράκλειο, όπως είναι εκεί στον κόμβο στο Τζάμπο, όπως είναι η κάθοδος Κνωσού και στο κυκλικό του Αγιάννη, μεγάλο πρόβλημα ώρες αιχμής. Το κέντρο, εκεί προς Αστόρια, Αβέροφ, να μπεις Μποτιλιάρο, το αυτοκίνητα δίνει πολλά πάρκινγκ γύρω-γύρω, εκεί τεράστιο πρόβλημα ώρες-ώρες. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι και εδώ στον κόμβο για να μπεις Εθνική Μπεντεβή. Γενικά η Κνωσού είναι ένας επιβαρημένος δρόμος και προσωπικά για εμάς εδώ είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποια έξοδο, δηλαδή είμαι εγώ εδώ και θέλω να φύγω προς απάνω. Δεν μπορώ να φύγω. Πρέπει να κάνω όλο τον κύκλο από την Καρσαδάκη ή από την Παπαναστασίου. Να κοιτάξω να κάνω διανοίξεις δρόμων. Δρόμων, οι πεζόδρομοι να είναι πεζόδρομοι και όχι πατίνια, μηχανάκια κλπ. Να μπορούν να κυκλοφορήσουν σαν άνθρωποι. 62 μαρτύρων. Είναι μάρτυρες αυτοί οι οποίοι περνάνε από εκεί. Είναι μάρτυρες. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν θα αλλάξει τίποτα. Η κίνηση που στο κέντρο υποτίθεται ότι προσπάθησαν με τις ρυθμίσεις να το βελτιώσουν, μεταφέρθηκε προς τα έξω. Τα μίνι μπας ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Όμως, κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να υπάρχει. Καταρχήν εκτός κέντρου, εκτός των τυχών, να μην περνάνε καθόλου αυτά τα τεράστια λεωφορεία. Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών πάρκινγκ κάνανε κάποτε ασφαλιστικά μέτρα για. Είχαμε κάποιους ελεύθερους χώρους, κουτσά στραβά των τυχών. Εκεί νομίζω δεν επιβάρυναν κανέναν. Το πρόβλημα το εντοπίζω στην οδό αυτή τη Αναβέρο. Και ακόμη και αυτά εδώ πέρα τα πλακάκια έχουν σπάσει. Έχει κακοτεχνίες, ναι. Και βλέπω ανθρώπους και πέφτουν κιόλας. Σε αυτά τα. Ναι. Είμαστε στο πάρκινγκ του μουσείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το οποίο έχει περίπου 600.000 επισκέπτες το χρόνο. Και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια επίβλεψη από την αστυνομία, η οποία να μην αφήνει να παρκάρουν αμάξια επιβατικά τα οποία δεν ξέρουν. Συνήθως γίνεται και στον Κατσαμπά γίνεται. Στα φανάρια του Κατσαμπά και στη Γιώφυρο βέβαια. Η Γιώφυρο είναι. 62 μαρτύρων. Ναι, 62 μαρτύρων είναι απελπισία. Όσο μπορούμε να κάνουμε πιο πολλούς κόμβους, είναι καλό. Δεν μπορεί να μπαρκάρεις εδώ πέρα με τίποτα. Με τίποτα. Ούτε να περάσεις, όχι να. Η Μητσοτάκη εκεί πέρα και γενικά όλο αυτό, αυτό που φτιάξανε με τα κολονάκια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Στη Λεωφόρο Κνωσού. Σε ό,τι αφορά τα κολονάκια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αν μπορούν να φτιάξουν σε κάποια σημεία τη Λεωφόρο Κνωσού, χρειάζεται αυτό το around about. Συνεχίες πάρει το πρόβλημα, από είναι οι δρόμοι χάλια. Λακκούβες, ιστορίες, κακό. Και
και με τις στάθμες. Υπάρχει παντού πρόβλημα σε όλο το Ηράκλειο. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στο Ηράκλειο, μπορείς. Αφού τα ξέρεις, δεν τα ξέρεις. Και πώς κατεβαίνετε κάτω? Με τα ποδαράκια μου. Θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε λοιπόν διαχρονικά ότι αυξάνεται τόσο ο πληθυσμός όσο και τα οχήματα κυκλοφορούν. Και σκεφτείτε, είμαστε ένα ευλογημένο μέρος που πάνω από 300 μέρες το χρόνο έχουμε ηλιοφάνεια. Γι' αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος γενικά μετακινείται με τις μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια και τα μοτοποδήλατα. Αν τα αφαιρούσαμε αυτά από το δρόμο, σκεφτείτε πόσα αυτοκίνητα θα ήταν και θα γινότανε. Θα πρέπει να υπάρξουν και να δημιουργηθούν χώροι στάθμισης σε μια λογική απόσταση από εκεί θα θέλει να πάει ο πολίτης. Γιατί αν είναι πάρα πολύ μακριά, σίγουρα δεν θα το χρησιμοποιήσει. Όπως επίσης, βέβαια, και αυτό το βασικό που θα πρέπει είναι να αλλάξουμε εμείς λίγο την κουλτούρα μας. Ας μην είμαστε συνέχεια με το όχημα γενικότερα. Μπορούμε και λίγο να περπατήσουμε. Βλέπουμε ότι στην 62 Μαρτύρων, ας πούμε, στο κυκλικό εκεί το τελευταίο, δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω θα πρέπει να αλλάξει η ροή των οχημάτων από την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να βελτιωθεί η όλη εικόνα. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν και διάφορα πειραματικά κομμάτια, γιατί πολλές φορές σχεδιασμοί στα χαρτιά λειτουργούν. Στην πραγματικότητα όμως βλέπουμε ότι δεν λειτουργούν καθόλου. Θα πρέπει να δούμε και το κυκλικό στη λεωφόρο που είναι χαμηλά, όπως επίσης θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη σήμανση, να φύγουν τα στόπ και να μπουν παραχώρηση προτεραιότητας. Δεν νοείται κυκλικό με στόπ, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει στόπ το κυκλικό. Στέλνετε φωτογραφίες από πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, μας δίνετε και υλικό. Ραχμή στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38.000 το τηλεφωνικό κέντρο. Σας ευχαριστώ για τις φωτογραφίες και πάμε να συνδεθούμε με την πλατεία Κορνάρο. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος η Γεωργία η Μακάκη, αλλά μαζί της έχει και τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο, τον κύριο Μαρίνο Πατακό. Καλησπέρα και στους δύο, Γεωργία και κύριε Πατακέ. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου, Μάνο, η οποία μαζί με την παραλιακή σηκώνουν το βάρος της κυκλοφορίας της πόλης του Ηρακλείου και σε ώρες αιχμής έχουμε το κυκλοφοριακό. Όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ιδανική. Δυστυχώς, η απερχόμενη δημοτική αρχή, Μάνο, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι πολίτες, δεν έλυσε το κυκλοφοριακό και το μεγάλο αγκάθι της στάθμευσης. Και να πούμε και κάποια στοιχεία, Μάνο, πριν δώσουμε το λόγο στο κύριο Μαρίνο Πατακό, το πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι από τις αρχές του χρόνου μέχρι και τον προηγούμενο μήνα είχαμε, Μάνο, 19.456 κλήσεις για παράνομη στάθμευση από τη Δημοτική Αστυνομία. Και μάλιστα το προηγούμενο μήνα είχαμε κλήσεις ρεκόρ 2.766. Κύριε Πατακέ, το σχόλιο σας. Καλησπέρα σας και πάλι και σε εσάς, κύριε Δασκαλάκη, και στους συνομιλητές σας. Πραγματικά, όπως είπε και η εξαίρετη ρεπόρτερ σας, η πλατεία Κορνάρου απόψε δεν θυμίζει τίποτα από την γνωστή πλατεία σε ώρες αιχμής, πρωί, μεσημέρι, πολλές φορές και το απόγευμα. Είναι μια πλατεία και ένας δρόμος συγχρόνως που διασχίζει την πλατεία, όπως γνωρίζετε, και έχει απορροφήσει όλο το βάρος, όλο το κυκλοφοριακό φόρτο της πόλης του Ηρακλείου όσον αφορά το ιστορικό κέντρο. Θα έλεγα εξίσου κίνηση, ίσως και μεγαλύτερη, την παραλιακή λεωφόρο που έχει μεγαλύτερη. Κύριε Πατακέ, επειδή συζητήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν για την πλατεία Κορνάρου, θα ήθελα να μας βοηθήσει λίγο ο Νίκος ο Εργαζάκης, ο εικονολήπτης μας, να δείξει το σημείο με τα κολονάκια. Αυτά τα κολονάκια που έχουν τοποθετηθεί κατά μήκος της πλατείας Κορνάρου μέχρι και την παραλιακή, παίρνει την Αγίου Μινά, μπαίνει μέσα στην Γιαμαλάκη και ούτω καθεξής. Αυτό το είχαμε ακούσει ως μία προσωρινή λύση που θα μπορούσε να επιλύσει. Εσείς, ως ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την κυκλοφορία στο Ηράκλειο, θεωρείτε ότι αυτή η όχι τόσο καλέσθητη εικόνα στο Ηράκλειο βοήθησε στην επίλυση του κυκλοφοριακού? Και δεν μιλάμε τη νύχτα, μιλάμε σε ώρες αιχμής. Είναι Δευτέρα βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, οι νύχτες της Δευτέρας είναι οι πιο χαλαρές νύχτες στο Ηράκλειο. Δεν είμαι ειδικός, όμως, όπως είπατε, η εμπειρία είναι μεγάλη στα κυκλοφοριακά θέματα και την αποκτήσαμε φυσικά εδώ στο Δήμο Ηρακλείου. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτά τα πλαστικά κολονάκια, όμως τελικά κρίνονται απαραίτητα. Διότι εάν φύγουν, τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καταργούνται, τα προτεράσματα, δηλαδή καταργούνται με την έννοια ότι τα προσπεράσματα, οι παράνομες σταθμεύσεις που θα διευκολυνθούν, θα πάρουν θάρρος οι οδηγοί. Δεν θέλουν και πολύ, κύριε Δασκαλάκη, ξέρετε, στο Ηράκλειο, για να παραβιαστεί αυτό το
το συνηθισμένο φαινόμενο να παρουσιαστεί το συνηθισμένο φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης εκεί που δεν υπάρχουν περιθώρια στάθμευσης ούτε νόμιμης ούτε παράνομης. Γι' αυτό παραμένουν ακόμα τα κολονάκια. Και μπορώ να σας πω ότι το εγχείρημα της πεζοδρόμησης του ιστορικού κέντρου από την Λεωφόρο Δικαιοσύνης μέχρι την Καλοκαιρινού στην αρχή ήταν δύσκολο. Και αυτή η πλατεία και η Αγίου Μινά και η Γιαμαλάκη με τα κολονάκια αυτά κατάφερε σε ένα σημείο να λειτουργεί η πόλη, έστω και με δυσκολία, έστω και τον, θα έλεγα, το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο φόρτο που παρουσιάζεται σε ώρες αιχμής. Μάλιστα. Θέλω βέβαια, λίγο, κύριε... Αν ήθελα τελειώνοντας το σχολείο από αυτού... Κύριε Πατακιά, είχατε πει για φλέβα χρυσού εδώ στην πλατεία Κορνάρου. Όμως από την άλλη, κύριε Πατακιά, έχουμε πάνω από 19.000 κλήσεις. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσουμε τις 25.000 κλήσεις και έχουμε και 750.000 πολίτες που μετακινούνται με τα μίνι μπας. Θα σας πω. Θα σας Άρα πω. Λοιπόν, υπήρξε θετική ανταπόκριση. Δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση. Είχα δηλώσει στην ώρα αιχμής, πραγματικά, και χαίρομαι που το θυμάστε αυτό, κυρία Μακάκη, για τη Γιαμαλάκη. Ότι ήμουν αντίθετος και έδωσα μάχη για να μην συμβεί αυτό, η διπλής κατεύθυνσης, καταργούνταν πολλές θέσεις στάθμευσης νόμιμες. Ξέρετε, εδώ πασχίζουμε για να ανακαλύψουμε θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Ηρακλείου και ήμουν αντίθετος. Με τον Αναστασάκη, τον συνάδελφο, διασταυρώσαμε, θα έλεγα έτσι, ταξίφι, μεταφορικά μιλάω. Αποδείχθηκε ότι η Γιαμαλάκη και η Αγίου Μινά με την δυσπλή κατεύθυνση εφαρμογή κυκλοφορίας ήταν φλέβα χρυσού για τα δεδομένα του Ηρακλείου. Μην υπερβάλλουμε βέβαια, η φλέβα χρυσού κάτι πολύ διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, εάν εδώ που βρισκόμαστε στην πλατεία Κορνάρου, την πολύπαθη αυτή πλατεία, κατάφερε η Δημοτική Αρχή την Αβέροφ να κάνει διπλή κατεύθυνση, που δεν ήταν εφικτό όπως φαίνεται τελικά, θα γινόταν μεγάλη ανακούφιση στο κυκλοφοριακό. Τώρα γιατί βλέπουμε, τώρα, κύριε Πατακέ, βλέπουμε εικόνα από ημέρα στην πλατεία Κορνάρου και όχι σε ώρα αιχμής. Δηλαδή, βλέπουμε τα αστικά λεωφορεία στην κυριολεξία να εγκλωβίζονται στο δρόμο και δεν μιλάμε για ώρα που κλείνουν τα καταστήματα. Άρα νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ να υπάρξει μια πιο ουσιαστική λύση. Γιατί ένα αστικό λεωφορείο που θα σταματήσει σε μια στάση που περιμένει πολλοί κόσμος, γιατί στην πλατεία Κορνάρου είναι ουσιαστικά η κομβική πλατεία των ανθρώπων που κατεβαίνουν μαζί με την πλατεία Ελευθερίας για να κατευθυνθούν προς το ιστορικό κέντρο. Άρα εδώ χρειάζεται κάτι πολύ ουσιαστικό, κάτι εντελώς διαφορετικό. Και τώρα που μιλάμε, δύο λεωφορεία μαζεμένα στη στάση, κυκλοφορία έχει σταματήσει βεβαίως. Ευτυχώς όμως είναι η ώρα τέτοια που δεν υπάρχει κίνηση. Φανταστείτε, παραδέχομαι, κύριε Δασκαλάκη, ότι σε ώρα αιχμής η καθυστέρηση που συμβαίνει με τη στάση των λεωφορείων και στον Άγιο Μινά, αλλά κυρίως στην πλατεία Κορνάρου, ένθεν και ένθεν της κυκλοφορίας, δηλαδή και στις δύο κατευθύνσεις, αποτελεί μια τροχοπέδη στο κυκλοφοριακό της περιοχής του εδώ στο ιστορικό κέντρο. Θα ήθελα λίγο τον Οικονολήπτη, κύριε Πατακέ, μισό λεπτό, θα ήθελα λίγο ο Οικονολήπτης να εστιάσει στην πιάτσα των ταξί που βρίσκεται εκεί στην πλατεία Κορνάρου, γιατί θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Πετράκη. Κύριε Πετράκη, βλέπουμε την πιάτσα των ταξί. Κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι ειδικός, θεωρώ ότι αυτή η πιάτσα είναι η πιο οργανωμένη πιάτσα του Ηρακλείου, με την καλύτερη αισθητική. Και αυτό οφείλω να το αναφέρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να αναφέρεται και αυτόν ναι, ο οποίος το σχεδίασε. Ήταν ο Κώστας ο Μαμουλάκης, ο παλιός δήμαρχος του Γαζίου, που καθότανε και άκουγε τα προβλήματα, όπως είπε προηγούμενος ο πρόεδρος, από τους φορείς. Από εκεί και μετά αναβαγήσαν τα πάντα. Συζήτηση καμία. Και όσο συνεχίζει η Επιτροπή Κυκλοφορίας στο Δήμο Ηρακλείου με τα πολλά άτομα να παίρνει αποφάσεις, που στην ουσία δεν παίρνει αποφάσεις, γνωμοδοτική είναι. Εγώ στη θέση του θα έκανα το εξής. 10-15 άτομα με φορείς να ακούνε τα προβλήματα, έτσι όσοι γνωμοδοτούν, δεν παίρνουν αποφάσεις, να πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Για να λύνουν τα προβλήματα του Ηρακλείου. Ναι, κύριε Πατακέ. Ναι, ήθελα να πω ότι το κυκλοφοριακό της πλατείας Κορνάρου θα γινόταν, θα έλεγα, θα δινόταν λύση αν κατάφερνε η Δημοτική Αρχή, η Τεχνική Υπηρεσία, να δημιουργήσει διπλής κατεύθυνσης στην Αβέροφ.
διότι θα γινόταν εκτόνωση της κυκλοφορίας. Θα ήταν πολύ μεγάλη η ανακούφιση που θα πετύχαινε σε αυτή την περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, σε ώρες αιχμής, είναι συνηθισμένο το φαινόμενο ούτως ή άλλως. Δεν συμφωνείτε με τη μονοδρόμηση της Αβέρο? Γιατί αυτό τουλάχιστον μας λένε και τα λεωφορεία. Υπάρχει πρόβλημα στην Αβέρο? Υπάρχει πρόβλημα. Εύχομαι αργότερα να γίνουν κάποιες αλλαγές, να γίνει μια προσπάθεια να γίνει διπλής κατεύθυνση σε Αβέρο. Διπλής κατεύθυνση. Διπλής λοιπόν. Κατεύθυνση. Είναι δύσκολο, διότι λένε ότι είναι στενός ο δρόμος. Και κάτι άλλο, κύριε Παντακέ. Ένα λεωφορείο, από ό,τι μάθαμε, από Αστόρια μέχρι να πάει στο Γιώφυρο, θέλει 50 λεπτά, 40-50 λεπτά. Το ίδιο και οι οδηγοί. Τι απαντάτε στους πολίτες? Στους πολίτες, εγώ. Αν βάλουμε ένα δεκάλεπτο, φτάνουμε και Άγιο Νικόλαο. Εντάξει, είναι πολλοί παράγοντες. Οι πολίτες. Πρέπει να και οι πολίτες και οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται και να διαχειρίζονται κάθε υφιστάμενη κατάσταση, όσο δύσκολη και να είναι ή όσο εύκολη και να είναι. Δηλαδή, εμείς τώρα σαν Δημοτική Αστυνομία που εκπροσωπώ, απαντώ ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα έλεγα ένας άθλος καθημερινός, μέσα σε αυτή την δύσκολη περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι πριν την πεζοδρόμηση του Ιστορικού Κέντρου της Δικαιοσύνης και της Ήδης, η κυκλοφορία είχε μοιραστεί στα δύο. Και πάλι είχαμε πρόβλημα. Και πάλι παράπονα γινόταν. Πώς θα εξηγείτε, κύριε Παντακέ, από τη μία να έχουμε την πεζοδρόμηση, από την άλλη να έχουμε τις χιλιάδες κλήσεις, κοντά 25.000 όλο τον χρόνο, και από την άλλη να έχουμε και 750.000 που να κινούνται με τα μίνι μπας? Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αντί να βλέπουν βελτίωση οι πολίτες, βλέπουν επαναλαμβάνω, να χειροτερεύει η κατάσταση? Επαναλαμβάνω ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Και οι υπηρεσίες και οι αστυνομίες και οι ίδιοι οι πολίτες. Υπάρχουν τρεις συγκοινωνιακές γραμμές και μάλιστα από αυτές είναι και δωρεάν. Ναι. Λοιπόν, πρέπει και αυτοί, όπως είπε και ο συνομιλητής του κυρίου Δασκαλάκη, δεν θυμάμαι τον όνομα προηγουμένως. Πέραν της αστυνόμευσης των ο κύριος Πετράκης, πέραν της αστυνόμευσης των παραβάσεων και των καθημερινών ελέγχων, πρέπει και οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτή είναι η πόλη που έχουμε. Δεν ξέρω, θα κρίνουν αν θα μπορούσαν μάλιστα να γίνουν πιο βελτιωτικές κινήσεις για την βελτίωση της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη κατάσταση και ελπίζουμε η επόμενη Δημοτική Αρχή να κάνει καλύτερα πράγματα και πιο αποτελεσματικά από τη δική μας. Εγώ προσωπικά ως υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας στήριξα όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όλες αυτές τις κυκλοφοριακές αλλαγές μαζί με τους λιγοστούς αστυνομικούς και η ελληνική αστυνομία το καταδύναμη και νομίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πιάσει και δεν έχουμε φτάσει δηλαδή σε απροχώρητο σημείο. Υπάρχει δυσκολία, αλλά με λίγη καλή θέληση και τη βοήθεια και των πολιτών μπορεί να καλυτερεύσει το. Επίσης, έχουμε και 30 δημοτικούς αστυνομικούς το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα βελτιωθεί η κατάσταση? Έγινε ένας αγώνας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πίσω σας, κύριε Παντακέ, κάποιοι να διασχίζουν κάθετα το πεζόδρομο. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι η ώρα που δεν αστυνομεύεται η περιοχή. Βέβαια, η κίνηση είναι λιγοστή. Το εκμεταλλεύονται αυτό κάποιοι οι οποίοι το γνωρίζουν. Ναι, η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας είμαι βέβαιος ότι θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στους ελέγχους και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων. Όμως σας λέω, αν δεν βοηθήσουν και οι ίδιοι πολίτες και οι επαγγελματίες, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί οριστικά. Μάλιστα. Γεωργία, να ευχαριστήσουμε. Όχι. Το πεζόδρομο εδώ. Μπορείς να περπατήσεις το πεζόδρομο να μας δείξεις ποια είναι η εικόνα και αμέσως μετά θα σας αποδεσμεύσω για να πάτε στην πλατεία 18 Άγγλων για να δούμε ένα ακόμα επιτόπιο απευθείας ρεπορτάζ. Ποια είναι η εικόνα στον πεζόδρομο? Να ευχαριστήσουμε τον, λοιπόν, τον κύριο Παντάκο. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Σας ευχαριστώ, κύριε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες στην ώρα αιχμής. Να είστε καλά. Ας πάμε λοιπόν με τον Νίκο τον Εργαζάκη στο πεζόδρομο εδώ πέρα να αναδείξουμε ποια είναι η εικόνα. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχει καθόλου κίνηση ο πεζόδρομος. Και να πούμε επίσης ότι αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν υπάρχει φωτισμός σε αρκετά σημεία εδώ στην πλατεία Κορνάρου. Μπορούμε έτσι να δείξουμε. Να πάρουν οι πολίτες μια γεύση. Και μιλάμε για έναν δρόμο που οδηγεί προς το ιστορικό κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, ένα από τα θέματα που αναδεικνύουν είναι ότι είμαστε, λέει, η πιο σκοτεινή πόλη από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Και αναφέρονται χαρακτηριστικά και στην πλατεία Κορνάρου, αλλά και στο ύψος, λέει, στο άγαλμα του Βενιζέλου, απέναντι από το πάρκο του Γεωργιάδη. Είναι, λέει, σχεδόν προβληματική η κατάσταση κάθε νύχτα με συσκότηση. Εδώ βλέπουμε έναν πεζόδρομο που δυστυχώς πολλές φορές παραβιάζεται και από τους δικυκλιστές.
και βλέπουμε και την παράνομη στάθμευση μάνο εδώ στο πεζόδρομο, βλέπουμε και τα φώτα που δεν ανάβουν. Και ένα ακόμα θέμα που μας είχαν δείξει εδώ οι κατασυμματάρχοι στην πλατεία Κορνάρου είναι τα ποντίκια. Ότι τα ποντίκια εδώ κάνουν πάρτι και κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Με τους υπονόμους. Γεωργία, δυστυχώς, θα σε αποδεσμεύσουμε για να πας σε ένα ακόμα επιτόπιο ζωντανό ρεπορτάζ στην πλατεία 18 Άγγλων, κατά τη γνώμη μου τη δυσκολότερη πλατεία του Ηρακλείου. Θα πάμε στην πλατεία 18 Άγγλων. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία η Μακάκη. Έχει μετακινηθεί από την πλατεία Κορνάρου προς την πλατεία 18 Άγγλων. Δεν είναι μόνη της. Έχει μαζί της αρκετούς οδηγούς ταξί. Γεωργία, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, Μάνο, από την πλατεία 18 Άγγλων, όπου το κυκλοφοριακό πραγματικά χτυπά κόκκινο σε ώρες αιχμής. Να πούμε ότι ναι, μεν ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση λίγο στην οδό Μητσοτάκη με τα κολονάκια που έχουν μπει, όμως το πρόβλημα παραμένει εδώ στην πλατεία 18 Άγγλων και θα πρέπει να μπει μία τάξη. Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, Μάνο, που να εξυπηρετεί όλους τους φορείς, όλους τους επαγγελματίες, δηλαδή οδηγούς ταξί, τουριστικά λεωφορεία, κόκκινα λεωφορεία, ενοικιαζόμενα, τους ψαράδες βεβαίως. Πρέπει να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλους τους φορείς. Και βεβαίως και τους πεζούς, Γεωργία, γιατί πολλές φορές οι πεζοί εκεί πέρα δίνουν μάχη για να διασχίσουν τον δρόμο. Βεβαίως και τους πεζούς, έχουμε και τους χιλιάδες τουρίστες κρουαζιέρας που ανεβαίνουν από εδώ, Μάνο, στην πλατεία 18 Άγγλων και ανεβαίνουν την 25η Αυγούστου. Μιλάμε για αρκετό κόσμο. Βεβαίως, στα τέλη του 2022, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, είχε παρουσιάσει ένα σχέδιο με βάση το οποίο καταργείται το κυκλικό εδώ της πλατείας 18 Άγγλων και δημιουργούνται δύο λωρίδες ανακατεύθυνση. Είναι μια πρόταση η οποία φαντάζομαι ότι ικανοποιεί αρκετά όλες τις πλευρές. Όμως αυτή η πρόταση, να πούμε τέλος, ότι ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκεται στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και αναμένουμε το πράσινο φως. Έχουμε όμως δίπλα μου τον κύριο Λιρώνη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Ταξί Ηρακλείου. Ηρακλείου, ναι. Βεβαίως. Κύριε Λιρώνη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Μπαρκέρουν όλα τα αυτοκίνητα και κλείνουν τα πάντα. Και οι συναδέλφοι που έρχονται από το λιμάνι, που φέρνουν τις ξένους, δεν έχουν ούτε να σταματήσουν να κατεβάσουν τον κόσμο. Και έχει τρομερό πρόβλημα. Είναι τα λεωφορεία σταματούν απέναντι, είναι κάποια ανοιχτά λεωφορεία, σταματούν όπου να είναι και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει κάνει μία μελέτη ο παλιοδήμαρχος, αλλά δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Γεωργία, θα ήθελα να μεταφέρουμε λίγο. Ναι, πιστεύω ότι τη βολεύει δύο λωρίδες, αλλά πρέπει να προχωρήσει και ο κύριος καινούριος δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαιρινός, άμα θέλει να βοηθήσει σε αυτό το θέμα, να προχωρήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, Γεωργία, να με βοηθήσεις λίγο. Ναι, επειδή είναι εδώ ο κύριος Πετράκης. Κύριε ναι. Πετράκη, τι ακριβώς ζητάτε για την πλατεία 18 Άγγλων? Ακούμε και τον συνάδελφό σας, τον κύριο Λιρώνη. Το καινούριο πρόεδρο έχει βγάλει μία μελέτη η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο καταργεί το κυκλικό που υπάρχει στην πλατεία πάνω, γίνεται διαχωριστική νησίδα στη μέση και δίνει κατεύθυνση και προς δυτικά και προς ανατολικά. Αυτομάτως μεγαλώνει η πλατεία, δημιουργούνται νέα πεζοδρόμια, διευθετούνται οι χώροι στάθμευσης, των ταξί, των λεωφορείων, στο τρενάκι το οποίο η έκδοσή του τα τελευταία χρόνια είναι ανεξέλεκτη και όποιος θέλει πάει και βγάζει ένα κυκλοφορεί μέσα στο Ηράκλειο. Και αυτό πρέπει να επισημανθεί στην καινούργια δημοτική αρχή, ώστε να μπει ένα όριο για να σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί και αυτό επιβαρύνει, που δεν το κουβεντιάσαμε τόση ώρα, το κυκλοφοριακό της πόλης Ηρακλείου. Αυτομάτως θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, θα μπορεί και κάποιος να πάει και στα ψάρια, να πάρει ένα κιλό ψάρια, γιατί πρέπει να βοηθούν και οι ψαράδες. Και πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή της πλατείας, ώστε να λειτουργήσει. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να βρεθεί και το εξής. Μεγάλο πρόβλημα, η διάβαση πεζών από την 25η Αυγούστου που περνάει απέναντι για τον Κούλε. Εκεί πέρα, η πρόταση δικιά μου τότε ήταν να βρεθεί μια λύση με μια ανισόπεδη γέφυρα ή υπογεία να περνάει απέναντι. Διαφορετικά δεν σταματάει η κυκλοφορία. Εγώ θα ζητήσω από τη Γεωργία, αφού ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις των φίλων οδηγών ταξί,
Να κάνουμε, Γεωργία, ένα μικρό πείραμα. Με το τέλος θέλω να προσπαθήσεις να διασχίσεις τη διάβαση των πεζών για να δούμε αν θα το κάνεις με την πρώτη ή κάποιοι οδηγοί δεν θα σας το επιτρέψουν, γιατί είναι ένα παράπονο που το βλέπω εδώ από τους τηλεθεατές. Ναι, Γεωργία, λόγω σε σένα. Αποτέλεσμα τώρα δεν θα υπάρξει. Τώρα δεν θα υπάρξει, γιατί θα βλέπουν το μικρόφωνο. Η αλήθεια, Μάνο, είναι ότι ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Να δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Καλικάκη Δημήτρη, τον ιδιοκτήτη ταξί, να μας πει την άποψή του εδώ για την πλατεία 18 Άγγλων και το κάνουμε αυτό αμέσως μετά, Μάνο. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σκεφτούμε, να δούμε, θέλουμε τουρισμό ή δεν θέλουμε. Είσοδος του κόσμου από τα πλοία από εκεί καθημερινά που έρχονται, πρέπει να έρθουν να σταματήσει εδώ ο κόσμος, να διασχίσουν το δρόμο από εκεί, να περάσουν απέναντι. Εδώ είναι η όμορφη είσοδος του Ηρακλείου. Είσοδο και έξοδο του Ηρακλείου. Πρέπει λοιπόν να αεροθετήσουμε πού θα μπουν τα λεωφορεία, πού θα μπουν τα ταξί στην έξοδο του Ηρακλείου, να πάει ο κόσμος στο λιμάνι, και τα πεζοδρόμια, να μπορεί ο κόσμος να περπατήσει. Πώς θα διασχίσει? Με ασφάλεια πάντα. Ασφαλώς. Πρέπει λοιπόν να φύγει το κυκλικό κόμβος εδώ, να μπορέσουμε να αεροθετήσουμε εδώ ώστε να ξυπηθούν και τα ψάρια και τα λεωφορεία από εκεί, και τα ταξί εδώ που, στην έξοδο του Ηρακλείου, που φεύγει ο κόσμος και γυρίζει στα κοροζερόπλια, γιατί μιλάμε για 5 κοροζερόπλια την ημέρα. Μιλάμε για πολύ κόσμο. Μάλιστα. Πρέπει να μπερδεί μια λύση άμεσα. Ωραία. Ακούσαμε το κύριο Καλικάκη, Μάνο. Και σιγά σιγά να πάμε με τον Νίκο τον Εργαζάκη να περάσουμε μια διάβαση. Καλά, εδώ θα σε αφήσουν τώρα, Γιώργη, γιατί θα δουν κάμερα και μικρόφωνο. Όπως είναι άλλο θέμα, πρέπει να αριθμιστεί στο Ηράκλειο μέσα πόσα λεωφορεία πρέπει ανοιχτά να μπαίνουν, πόσα τρενάκια, και πρέπει να λυθεί μια λύση με αυτά. Δεν μπορεί όλη μέρα να κυκλοφορούν αυτά. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα στο Ηράκλειο. Πρέπει λοιπόν να μπει μια τάξη σε όλους. Να μπει μια τάξη σε όλους και να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Έτσι ακριβώς. Βεβαίως. Μπορούμε, Νίκο, σιγά σιγά να. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό που λέτε. Ναι, Γεωργία, να δούμε και το επιτόπιο ρεπορτάζ. Βεβαίως. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Πάμε λοιπόν μαζί. Πόσο δύσκολο είναι για έναν πεζό, βεβαίως τώρα είναι νύχτα, τα πράγματα διαφορετικά, θα σε δουν με την κάμερα, αλλά το έχουμε καταγράψει πάρα πολλές φορές, οι πεζοί να προσπαθούν να διασχίσουν την διάβαση χωρίς κανένα αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά κανένας οδηγός δεν σταματάει. Βεβαίως μετακινηθήκαμε, έχουμε ένα μικρό θέμα με την εικόνα, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε. Έχει αποκατασταθεί η εικόνα, ναι. Βεβαίως. Να, ορίστε εδώ πέρα οι πεζοί. Περνάνε βέβαια, γιατί υπάρχουν και αυτοκίνητα, έτσι, αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, γέλα Νίκο, για να δούμε τώρα, θα μας αφήσουν. Βεβαίως, είναι λιπέστατος και ο φωτισμός στο παράκτιο μέτωπο. Έλα, σταμάτησαν, Γεωργία, σταμάτησαν. Ναι. Γιατί μας βλέπουν. Γιατί μας βλέπουν στον αέρα, γι' αυτό. Είστε και πολλοί που διασχίζετε εδώ τη διάβαση. Στο εξωτερικό, στη διαβάση πεζών, υπάρχουν πορτοκαλί λάμπες που αναβοσβηνούν και τις σημαίνουν. Mm-hmm. Μεγάλες πορτοκαλί λάμπες, οι οποίες βοηθάνε. Αυτό, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Και επίσης, έχουμε σταματήσει να πηγαίνουμε στον Κούλε, γιατί σε συνάντηση που είχαμε κάνει στο Δημαρχείο, συνεντός με τους αρμόδιους φορείς, δεν μας είχε δοθεί ένας χώρος να μπορεί να σταματά τουριστικό λεωφορείο με ασφάλεια. Για να αποδεσμεύσουμε τη Γεωργία. Γεωργία, περάσατε απέναντι. Εντάξει, βεβαίως σε ακολουθούσαν και οι συνάδελφοι του κ. Πετράκη. Αλλά εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Αφού μας βλέπανε και με την κάμερα. Ακριβώς. Θέλω να σας ένα μήνυμα λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα προς τη νέα Δημοτική Αρχή. Καλή αρχή, συζητήσιμη, δημιουργική και απόφαση. Θα ευχηθώ στη νέα Δημοτική Αρχή να στηρίξει όλους τους κλάδους σε όλα τα επαγγέλματα και να σταθεί δίπλα στον πολίτη για να εξυπηρετηθεί και ο ηλικιωμένος, να εξυπηρετηθούν και οι οικογένειες που προσπαθούν να μετακινηθούν και δεν μπορούν, διότι έχουν γίνει πάρα πολλοί πεζόδρομοι μέσα στο Ηράκλειο και πρέπει κάπως να βάλουμε κάποια τάξη στα αμάξια, να μην είναι γύρω-γύρω σε όλο το Ηράκλειο και να μην μπορούμε να εξυπηρετηθούμε ούτε εμείς οι ταξιτζίδες, ούτε οι ίδιοι πολίτες. Μια δηλώση από τον κύριο Λινώνη. Από εδώ είναι το κέντρο του Ηρακλείου. Από εδώ είναι η ομορφιά του Ηρακλείου. Άμα δεν φτιάξουμε από εδώ, δεν κάναμε τίποτα. Εδώ λοιπόν είμαστε και παρακολουθούμε όλα τα γεγονότα. Βεβαίως, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσουμε Μάνο. Και τους κυρίους, να ευχαριστήσουμε και τον εικονολήπτη μας, τον Νίκο, τον Εργαζάκη. Καλό σας βράδυ.